Αν αναζητήσουμε τις ρίζες της βιομηχανίας, θα δούμε ότι η πρώτη μορφή της, με την έννοια της παραγωγικής οργάνωσης, υπήρξε η οικιακή παραγωγή, που παρήγαγε αγαθά για κατανάλωση μέσα στην ίδια την οικογένεια. Γρήγορα, αυτή εξελίχθηκε στη βιοτεχνική παραγωγή, με τη δημιουργία μικρών μονάδων και τη χρήση μηχανικών μέσων. Η δημιουργία των μεγαλοπόλεων, με τεράστιους πληθυσμούς να απαιτούν συνεχή τροφοδοσία, δημιούργησε την ανάγκη για μαζική παραγωγή, οργάνωση και εκβιομηχανισμό του μέχρι τότε βιοτεχνικού συστήματος. Τον 19ο αιώνα διατυπώθηκαν πολλές προτάσεις για την οργάνωση της εργασίας σε επιστημονική βάση, που συμπυκνώθηκαν στις αρχές που διατύπωσε το 1911 ο Αμερικανός Frederick Taylor, το λεγόμενο Αμερικάνικο Σύστημα Παραγωγής ή Επιστημονική Διαχείριση. Αποτέλεσμα της εφαρμογής του ήταν να προκύψει σταδιακά μια βελτιστοποίηση των διαδικασιών και των λειτουργιών στις παραγωγικές μονάδες. Της βιομηχανίας καθορίζεται από οικονομοτεχνικές παραμέτρους αλλά και πλήθος άλλων ρυθμιστικών κανόνων για τη λειτουργία της. Κάθε βιομηχανική μονάδα οργανώνει τη γραμμή παραγωγής της ανάλογα με το είδος των προϊόντων που παράγει. Οι ειδικές συνθήκες και απαιτήσεις παραγωγής κάθε προϊόντος, καθώς και η υπάρχουσα τεχνολογία, καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται τα επιμέρους τμήματα της παραγωγής κάθε προϊόντος, καθώς και η υπάρχουσα τεχνολογία, καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται τα επιμέρους τμήματα της παραγωγής από την υποδοχή και αποθήκευση των πρώτων υλών έως τη διανομή του τελικού προϊόντος.